παρουσία των Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία χάνεται στην αχλή του μύθου, στα ταξίδια του Ηρακλή και του Οδυσσέα, στους αρχαίγονους αρκάδες οικιστές, τόσο παλιά όσο η εποχή που η ιστορία ήταν τραγούδι και διήγηση. Αυτή η μακρόχρονη παρουσία ιστορικά αποτυπώνεται σε τρία κύρια ιστορικά ρεύματα μετανάστευσης. Το πρώτο είναι ο απικισμός των Ελληνίδων πόλεων από τον 8ο π.Χ. αιώνα με την δημιουργία των μεγάλων απικιών της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας. Το δεύτερο, η Βυζαντινή κυριαρχία του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, της εποχής του Ιουστινιανού. Και το τρίτο, η μαζική μετανάστευση που ακολούθησε την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Μέσω αυτών των διαδοχικών ιστορικών ρευμάτων επικοινωνίας, ο ελληνικός πολιτισμός εδραιώθηκε στην Κάτω Ιταλία και αλληλεπιδρώντας με τους γηγενείς πληθυσμούς, διαμόρφωσε το ιδιαίτερο πολιτιστικό του αποτύπωμα. Να μιλήσουν για την γλώσσα της Καλαβρίας και της Πουλία, λέγωσε τη γλώσσα και εμείς είμαστε μία νασίδα. Η νασίδα είναι η ελληνική γλώσσα. Δεν είμαστε μία νότητα. Είμαστε μόνο νασίδα. Δηλαδή, είμαστε εκείνη την μένωνα από το πέλαγο τι ήταν πρίμα, πρίτα. Πρίτα αυτό το πέλαγο, όλη η ελληνική γλώσσα ή το, δεν ξέρω, από την Ραβένα μέχρι τη Σικελία. Τη Σικελία, όταν υπήρχε η Βυζαντινή. Τώρα εμείνασε μόνο αυτή την περιοχή, δύο περιοχές, μία στην Ουλία και μία Γκρέτσια Σαλεντίνα. Και είναι δύο νασίδες, αλλά δεν είμαστε μία νότητα. Στο πέρασμα των αιώνων, σαν άμποτη και παλήρια, η ελληνική γλώσσα άλλοτε κυρίαρχη σε όλη την περιοχή του νότου της Ιταλικής Χερσονήσου, περιορίστηκε σταδιακά σε δύο διακριτές γλωσσικές νησίδες. Την γλώσσα Γκρίκο στην Γκρέτσια Σαλεντίνα της Απουλίας και την γλώσσα Γκρέκα στην Μποβέσια της Καλαβρίας. Και οι δύο αυτές περιοχές έχουν αναγνωριστεί σήμερα στο Σύνταγμα της Ιταλίας σαν προστατευόμενες γλωσσικές μειονότητες. Τι είναι η γλώσσα? Είναι η γλώσσα τη γενεία. Έχει χρόνο και χρόνο τόσο που ήρθε όλα στα χωρία. Το προτζήμα εμείς το έχουμε. Αρτεμένε σαν παιδεία, τι έχετε το αλεύρι και λάργα είναι η ερουσία. Στην υγεία. Να σε καλά. Παρότι μέχρι και το 1600 μετά Χριστόν η γλώσσα Γκρέκα κυριαρχούσε στο σύνολο της Καλαβρίας από το Τυρινικό μέχρι και το Ιόνιο Πέλαγος, σιγά σιγά περιορίστηκε στα ορεινά χωριά του Ασπρομόντε της Καλαβρίας γύρω από το ποτάμι της Αμυγδαλιάς. Οι σημαντικότεροι οικισμοί ήταν και παραμένουν ο Βούας, το Ρογκούδι, το Βουνί, τον Καλισιανό και το Κοντοχώρι. Οι πτωχοί ποιμενικοί πληθυσμοί της περιοχής υπέκυψαν στην αστιφιλία του 20ου αιώνα. Τα ορεινά χωριά σχεδόν εγκαταλείφθηκαν. Νέα χωριά προέκυψαν στα παράλια, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού εγκαταστάθηκε στο Ρήγιο ή μετανάστευσε στο Βορρά. Σήμερα ζούμε την εποχή που από τη μία φεύγουν από τη ζωή οι τελευταίοι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, αυτοί που την έμαθαν από τη μάνα τους στο σπίτι, ενώ από την άλλη ένα μικρό, μαγνήσιο και περήφανο για την καταγωγή του κομμάτι νέων, πασχίζει για την διάσωση και την συνέχεια της γλωσσικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο πολιτισμός αυτός δεν σταματάει μόνο στη γλώσσα. Αγκαλιάζει όλες τις εκφράσεις του βίου, τα τραγούδια, τους χορούς, τις παραδόσεις, τα τοπονύμια. Ένας πλούτος ανεξάντλητος. Έναν κόμπο. Όλοι το σέρους. Κάθε άνθρωπο θρώντα με τα πάλε πράγματα τζοντάρια. Μερίε, φωτογραφίε που σε γάπιε ένα πέσου του καιρό. Μια στραμμάδα το χαμπώνει. Πως τα βλέπει η καρδία πηδαίνει.
un inangombo που στο διάβαμμα κατεβαίνει. Πότε μια αγάπη τα γιώνει, χάνεται η χαραπία, πάντα κρυμμένη σαν κάρβουνο στην άσπρη. Την αποσκεπάζει ο βορέα, πως έρχεται το χειμώνα. Κομμάτι αυτού του πολιτισμού είναι και η προσπάθεια αναβίωσης της παρουσίας του ορθόδοξου τυπικού σε μια περιοχή τόσο συνδεδεμένη με την μακραίωνη παρουσία του. Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, 150 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, το ορθόδοξο τυπικό ήταν παρόν στην Καλαβρία. Ο σημερινός πιστός καθολικός πληθυσμός με συγκίνηση αποδέχεται την παρουσία της ορθόδοξης λατρείας στην Μαντόνα την Κρέτσια στον Καλιτσιανό, στον Αγιανάκη, στο Γεράκι, στο μοναστήρι του Ιωάννη του Θεριστή στον Πιβόντζη και στον Απόστολο Παύλο των Ελλήνων στο Ρήγιο. Το φωτεινότερο συστατικό αυτού του πολιτισμού είναι οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι της γλώσσας, οι μουσικοί, οι ποιητές, οι ζωγράφοι, οι ιερείς, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που φιλόξενα ανοίγει στο άκουσμα της δικιάς μας ελληνικής γλώσσας. Καλώς ήρθατε, αδέρφια. Αυτή την Καλαβρία αγαπήσαμε και γι' αυτή θέλουμε να σας μιλήσουμε. Είμαστε μια